coach Βασίλης Φραγκιάς, ο οποίος πήρε και το μικρόφωνο λόγω κορονοϊού, κύριε Σωστό. Φραγκιά. Πλέον δεν μοιραζόμαστε το ίδιο μικρόφωνο. Η ομάδα σας σήμερα... Άρα το παίρνω σπίτι μου αυτό μετά. Ή να το απολυμάνετε, ένα από τα δύο. Διαλέξτε εσείς. Η ομάδα σας σήμερα κέρδισε με 31 πόντους. Μια ομάδα που έδειξε πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Για πρώτη φορά με πλήρη ρόστερ. Αυτός είναι ο ΑΠΟΕΛ που θα δούμε στη φέτινη σεζόν. Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα. Όπως έχω πει και αρκετό καιρό πριν, θέλουμε ακόμα χρόνο. Πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λάντεν, δεύτερο του Νόρφλιτ. Η ομάδα χρειάζεται να παίξει μαζί, να κάνει παιχνίδια, γιατί αυτό δίνει και μια ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορούσαμε τις 15 μέρες που είχαμε το ρεμπό την περασμένη εβδομάδα για να εντάξουμε αυτά τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα. Τι πήγε σήμερα καλά για την ομάδα σας και καταφέρατε, ειδικά όταν η Ομόνια πήγε να επανέλθει στην τρίτη περίοδο, να το τελειώσετε το παιχνίδι? Τι ήταν αυτό που ξεχωρίζετε εσείς από την ομάδα σήμερα? Εντάξει, θεωρώ καταρχήν ότι υπήρχε διάθεση να παίξουμε άμυνα, να βάλουμε τα κορμιά μας πιο δυνατά από ό,τι τα βάλαμε στο πρώτο ημίχρονο. Πράγμα που μας δημιουργεί ορισμένες φορές, είναι λογικό, και κάποια κενά στην απόδοσή μας. Με την έννοια ότι, όπως έχω πει, είναι, αν θυμάμαι καλά, το τέταρτο παιχνίδι που παίζουμε όλοι μαζί. Μάλλον το πρώτο που παίζουμε όλοι μαζί, το τέταρτο σαν ομάδα. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν κάποια νεκρά σημεία μέσα στο παιχνίδι μας και θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα το βελτιώσουμε αυτό. Ο προπονητής της Ομόνιας πρόβλεψε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα πάει τελικούς φέτος, πριν από λίγο. Εσείς πόσο αισιόδοξος είσαστε ότι θα επαληθευτεί η πρόβλεψη του κύριου Κουκούρη? Στη ζωή μου εγώ έχω μάθει να κοιτάω την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για μας είναι την άλλη Κυριακή με την ΕΘΑ στο Ελευθερία. Ποτέ δεν έχω μάθει να κοιτάω τόσο μακριά. Το τι πιστεύω ή το τι νιώθω για την ομάδα είναι κάτι που το έχω μέσα μου και το δουλεύω μαζί με τους συνεργάτες μου και με τα παιδιά. Από εκεί και μετά πάντα είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι για μας το παιχνίδι της Κυριακής με την ΕΘΑ. Στην τελευταία φορά που ήμασταν ζωντανά από τη Cita Vision ο ΑΠΟΕΛ, μιλήσαμε για το ότι περιμένουμε την ομάδα σας να είναι έτοιμη σε ένα βαθμό κοντά στο 100% το Δεκέμβριο. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει η δουλειά και άλλοι. Εσείς τι άλλα στοιχεία θέλετε να βάλετε στην ομάδα για να φτάσει ακόμη σε ακόμη καλύτερο σημείο? Σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε ταχύτητα, να γίνουμε πιο γρήγοροι και στην άμυνα και στην επίθεση, να έχουμε πολύ πιο γρήγορη εκτέλεση, να αφομοιώσουν τα παιδιά καλύτερα το πλάνο που θέλουμε να παίξουμε, και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνο, γιατί όπως σας είπα ο Λάντεν έπαιξε πρώτο παιχνίδι στην ουσία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Άρα σημαίνει ότι ο χρόνος θα δουλέψει, θεωρώ, υπέρ μας. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ. Αυτά και από τον κύριο Βασίλη Φραγκιά, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.